Νοσοκομείο πήγα. Ναι. Και τι σα είπαν οι γιατροί, Ότι ήταν από το νερό. Δεν προλαβαίναμε εδώ. Ο ένα πλάκανε τον άλλο παρέλαση στο κέντρο υγεία περάματο και στο νοσοκομείο Ρεθύμνο, που μάλιστα κάποιοι ηλικιωμένοι αναγκάστηκαν και να νοσηλευτούν για να μην υποστούν και αφιδάτωση, κάνουν από τα τέλη Ιουνίου οι κάτοικοι τριών χωριών του Μιλοποτάμου που υπέστησαν γαστρεντερίτιδα επειδή κατανάλωσαν νερό τη βρύση. Τα μαζικά κρούσματα τη νόσου καταγράφονται στι πάνω από 100 οικογένειε των χωριών Κρασούνα, Κεραμωτά και Αυδελά. τον κόσμο ούλο. Όλα τα χωριά. Αρρωστήσατε κι εσεί. Κι εγώ από ευκύλια και η γυναίκα μου, όλοι. Ο μικρό με μετού, ο μεγάλο και με μετού και με διαταραχέ στο μάχη, τα οποία συνεχίζονται ακόμα και τώρα. Αιτία τη απίστευτη ταλαιπωρία είναι η μόλυνση που υπέστη η πηγή από την οποία τροφοδοτούνται με νερό τα τρία χωριά, στην οποία με βάση τα πρώτα στοιχεία τη ΔΕΗ άμυλο έπεσαν λίματα όταν υπερχείλησε το αντλιοστάσιο λόγω βλάβη που υπέστη. Υπήρχε η πρώτη ένδειξη ότι υπάρχει μόλυνση. Αυτό το πράγμα με έχει κάνει ράκο. Η απογοήτευση είναι άλλη. Δεν ξέρω, δηλαδή, δεν ξέρω σε ποια χώρα είμαι. Όταν το πρόβλημα έγινε αντιληπτό, η ΔΕΙΑ διέκοψε την υδροδότηση. Ενώ μετά του δειγματοληπτικού ελέγχου, τον καθαρισμό, την απολύμανση και την υπερχλωρίωση των δικτύων, το νερό άρχισε και πάλι να τρέχει στι βρύσε των σπιτιών. Όμω μέχρι και σήμερα δεν επιτρέπεται να καταναλωθεί για τι προσωπικέ ανάγκε των κατοίκων, παρά μόνο για την τουαλέτα και την καθαριότητα των σπιτιών. Ούτε μπάνιο, ούτε τίποτα. Τα ρούχα τα έχουμε άπλυτα. Δεκαπέντε μέρε σήμερα. Όλοι έχουμε ανησυχήσει, έχουμε. Εννοείται περάσει πολύ δύσκολα. Έχω ζητήσει ε, συγγνώμη δημόσια για την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί, αν και ακόμα εγώ δεν έχω πιστεί ότι η μόλιση είναι από εκεί. Αγανακτισμένοι οι κάτοικοι από τον πρωτοφανή εφιάλτη που βιώνουν μιλούν στην Κρήτη TV για το μαρτύριο της Εξάδας εν μέσω θέρους, μιας και με τα εμφιαλωμένα μπουκάλια νερό που του τροφοδοτεί ο Δήμος δύο φορές την εβδομάδα είναι αναγκασμένοι να ξεδιψάζουν, να μαγειρεύουν, να κάνουν μπάνιο, να πλύνουν τα ρούχα τους, να ποτίζουν τα ζώα τους αλλά και τα κυπευτικά τους. Μπάνιο δεν έχω κάνει εγώ από τότε Φοβούμαι, λέω, δεν είναι το, το λάθο Έχω τον γεμάτο, Ό,τι να μου χρειαστεί πράγμα να γίνω το κεφάλι μου, και... αλλά μπάνιο λέει στο... να κάνω δεν... δεν μπορώ. Τώρα 15 μέρες μου λέτε άπλητα ρούχα. Μπάνιο με δυσκολία. Με δυσκολία με τσιγουβάδες. Με τσιγουβάδες. Τα πιάτα με τους γουβάδες. Ναι, 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 ναι όλα, όλα, όλα. Όλοι πάθαμε τα τρία χωριά γαστρετερίτιδα και δεν διαφέρθηκαν σαν κανένα άτομο. Ένας γιατρός να μην έρθει παρακατω δυο μέρες μέρε μια εξάδα νερό το άτομο. Καθημερινά η ΔΕΗ Άμυλο Ποτάμου διενεργεί δεικματοληπτικού ελέγχου, ενώ ο εφιάλτης του νερού εκτιμάται πω θα λήξει στα τέλη τη εβδομάδα.